επειδή θέλουμε πάρα πολύ του βαθμού και να κάνουμε ένα καλό σερί για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο εδάφο. Μέχρι να δείτε το πρώτο γκολ, αν και έχουμε την υπεροχή, ήμασταν κάπω στην τελική πάσα, στην τελική ενέργεια. Και από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ, στο δεύτερο μήνυμα κυρίω, πήγαμε. Βγήκαν και κάποια αυτοματισμοί, τρέξαμε περισσότερο. Ο αντίπαλος, από τις εγκλήματες πίσω στο σκορ, θέλησε να γίνει πιο επιθετικά. Και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ σημαντική νίκη. Όχι το σκορ, όχι τόσο για το σκορ, αλλά όσο για βαθμολογικούς τρόπους. Το αφήνουμε πίσω και κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, που είναι πάλι στην έδρα μας και πρέπει πάλι να πάρουμε να φανούμε το ίδιο δυνατή, με το ίδιο πάθος και να κάνουμε την ίδια. Καταρχήν, συγχαρητήρια κύριε Μαχώρο, πραγματικά. Σας ευχαριστήθηκα πολύ σήμερα. Θέλω να συγχαρητήσω και ο κύριος Χάρος με τον κύριο Τάδο αυτό. Και σήμερα η μισή ομάδα ήταν μια πρόσωπα, με καταγραφές του Ιανουαρίου. Ήταν από τόσο ομοιογένεια αυτοματισμούς, όπως είπατε. Και είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Υπάρχει κάποια συνταγή για το μυστικό γι' αυτό. Και αν δεν κάνουμε κάποια βελτίωση στο μέλλον μεγαλύτερη, διότι είναι πολύ μικρό το διάστημα. Εντάξει, όντως υπάρχουν μια παιδιά. Αυτές τις μέρες δουλεύουμε αρκετά, δουλεύουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μας ζητάει προπονητές και προσπαθούμε να τα βγάλουμε. Κάνουμε αυτοματισμούς σε επιδικού που... Δηλαδή όλοι έχουν κάτι στο μυαλό τους. Και νομίζω ότι στιγμή που μπήκε το γκολ, ήμασταν και τα πόδια ήταν πιο ελεύθερα και βγήκαμε. Αλλά νομίζω ότι θεωρώ τώρα ότι υπάρχει περισσότερη ποιότητα, από κάτι σε περισσότερη ποιότητα και είναι κάποια πράγματα όταν παίζεις πριν από εδώ και έχεις εμπειρία. Τα κάνεις να φέρεις πιο απλά. Είναι αυτό το κύριο. Και σίγουρα υπάρχουν περιττώρια βελτίωση. Βλέπετε ότι το κύριο της Ελβέδας θα είναι αρκετά πιο δύσκολο από το σημερινό. Νομίζω πως ναι. Το δίνει και βαθμολογική θέση του αντιπάλου. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να πει. Πρέπει να είμαστε περισσότερο σοβαροί για να μπορούμε να το πάρουμε. Ευχαριστώ.